φέρετε. Φοβήχας είναι κατά βάση μια αντίδραση του οργανισμού όταν υφίσταται φλεγμονή, δηλαδή ερεθισμός στους πνεύμονες. Τα αίτια που ενδέχεται να προκαλέσουν τη φλεγμονή αυτή περιλαμβάνουν ιούς αλλά και μικρόβια. Βήχας μπορεί να προκληθεί και μετά από την εισπνοή ερεθιστικών αερίων. Σαν πρώτο άμεσο και απλό μέτρο αντιμετώπισης του βήχα, συνιστούμε την καλή ενυδάτωση. Συχνά, ο βήχας είναι κατά κάποιον τρόπο η προσπάθεια που κάνουν οι πνεύμονες για να καθαριστούν από τη συσσωρευμένη βλένη που εντοπίζεται εντός αυτών. Το νερό καθιστά τη βλένη πιο ρευστή και έτσι είναι πιο εύκολο να βγει με το βήχα. Με αντίστοιχο τρόπο, λειτουργούν και τα βλενολυτικά σιρόπια που μπορείτε να προμηθευτείτε από το φαρμακείο πάντα μετά από ιατρική συμβουλή. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις γυναίκες που πάσχουν από άσθημα. Οι πνεύμονες των γυναικών αυτών θα μπορούσε να πει κανείς πως αντιδρούν εντός εισαγωγικών υπερβολικά σε παράγοντες που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι παθογόνοι. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη σκόνη ή τη γύρη, ενώ κρίσεις άσθηματος μπορεί να προκληθούν ακόμη και από τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το άσθημα εκδηλώνεται συνήθως με την εμφάνιση δυσκολία στην αναπνοή, ειδικά στην εκπνοή, αλλά και με βήχα που είναι συχνά έντονος και ανεξέλεγκτος. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συστηθεί η χορήγηση εισπνεωμένων, κάποια από τα οποία θεωρούνται ασφαλή για το έμβριο. Βέβαια, ο βήχας δεν αποκλείεται να συνδέεται και με κάποια μικροβιακή λίμωξη του αναπνευστικού. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμηθεί η αναγκαιότητα της χορήγησης αντιβίωσης, συμβατής πάντα με την εγκυμοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά αν ο βήχας εμένει, είναι απαραίτητο να ζητηθεί η ιατρική συμβουλή, ώστε η θεραπεία που θα σας δοθεί να είναι αφενός αποτελεσματική, αφετέρου ασφαλής για το έμβριο. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα για την αντιμετώπιση του βήχα στην εγκυμοσύνη, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε το σύνδεσμο στο σχετικό μας άρθρο. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.